Αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ένας απλός αντιπρόεδρος είμαι. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, first of all, I also want to express my condolences to the Turkish people and the people of Syria, of course. This is a real tragedy. You have to know, Your Excellency, that there is not even a single Greek that doesn't feel pain about what is happening in your country. And everybody of us are trying to do our best to help these people to get back their lives. In these moments, politics is not important. The important is friendship and the common fate of humans. Ήμουνα εδώ και έκανα τα εγκαίνια της Χορέκα πέρσι. Τότε ήμασταν η πρώτη έκθεση που ξεκίναγε σε όλη την Ευρώπη εν μέσω της πανδημίας. Και θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, excuse me for the Greek language for official reasons, που όλοι ήμασταν λίγο διστακτικοί. Τότε, κύριε Καβαθά, εμείς δεν χρειαζόμαστε πίεση για να σας λύσουμε τα προβλήματα, ούτε το γραφείο μας ήταν ποτέ κλειστό. Σας έχω δει αυτήν την τετραετία περισσότερες φορές από τη σύζυγό μου. Είναι έως σημείου παρεξηγήσεως. Είπα έως σημείου παρεξηγήσεως. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια παραμένει ότι τότε ξεκινάμε όλοι μας με μία φοβία. Απευθύνω στον Βασίλη Κικίλια με την προηγούμενη του ιδιότητα του Υπουργού Υγείας και την αιώνια ιδιότητα του γιατρού. Και λέγαμε τι να κάνουμε. Και με τον Νίκο τον Παπαθανάση, τον αναπληρωτή μου, αποφασίσαμε να πούμε εμείς θα ανοίξουμε την έκθεση και θα ξεκινήσουμε τη Χορέκα έστω με κάποιες προϋποθέσεις που προέβλεπε τότε η υγειονομική συνθήκη. Και από το βήμα αυτό είχα προβλέψει ότι θα πάει και πάρα πολύ καλά. Πήγε εξαιρετικά καλά. Χαμός έγινε. Και φέτος θα πάει ακόμα καλύτερα. Και είχα προβλέψει ότι θα πάει πολύ καλά και ο τουρισμός. Παρά τις πολιτικές μας διαμάχες, θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό Τουρισμού, διότι κράτησε γερά το τιμόνι του τουρισμού το 2022 και του οφείλεται ένα μερίδιο από αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Διότι δεν πηγαίνουν μόνο τα πράγματα, κάπως θα κατευθύνει, αγαπητέ Υπουργέ Τουρισμού. Για να είναι η Ελλάδα το 2022 η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που οι τουριστικές εισπράξεις ξεπέρασαν αυτές του 19. Δεν λέω οι αφίξεις, γιατί κάποτε υπήρχε μια διαφωνία με την συμπαθεστάτη κυρία Νοτοπούλου ως προς τον αριθμό των αφίξεων. Προχθές δημοσίευσα στο Twitter με τον επίσημο πίνακα για τις κινήσεις στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022. Η Ελλάδα έχει τη μικρότερη μείωση, αν θυμάμαι καλά, μείον 3% από το 19. Όμως να θυμόμαστε ότι η διαφορά μεταξύ 19 και 22 είναι τρεις μεγάλες αγορές μείων. Η Ρωσία, η Ουκρανία και η Κίνα. Το να έχεις περίπου τον ίδιο αριθμό αφίξεων με τρεις μεγάλες αγορές μείων είναι ένα μικρό θαύμα. Μια και αναφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη το αεροδρόμιο ήταν το καλύτερο παράδειγμα. Η Θεσσαλονίκη, της οποίας στο αεροδρόμιο η βασική αγορά ήταν η βασική της Ρωσίας και της Ουκρανίας, είχε τελικά μείωση κατά από 10%. Είναι θαύμα. Λοιπόν, όμως με αφίξεις περίπου τις ίδιες ή λίγο λιγότερες, τελικά είχαμε περισσότερα έσοδα. Για ποιο λόγο? Δηλαδή αυτά τα 4 χρόνια έχουμε δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό και η Χορέκα έχει βοηθήσει, κύριε Πρόεδρε, στο να αλλάξουμε το μοντέλο του ελληνικού τουρισμού. Πια δεν κυνηγάμε τις αφίξεις. Φέτος είναι βέβαιο. Το ξέρουμε τις προκρατήσεις. Ποτέ οι προκρατήσεις δεν πέφτουν έξω. Δηλαδή πρέπει να γίνει. Τι άλλο να γίνει πια? Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι ο τουρισμός θα ξεπεράσει αφίξεις το 19 το 2022. Γιατί ανήκει και η Κίνα. Και άρα πια αυτή η μεγάλη αγορά που την είχαμε χάσει το 22 θα προσθεθεί το 23. Συν το πολύ καλύτερο ρεύμα του τουρισμού σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το 23, παρά τον πληθωρισμό, αυτό είναι πολύ ευχάριστο,
Άρα σε αριθμό θα περάσουμε. Όμως το μοντέλο που έχουμε αλλάξει είναι πια το average spending. Το πόσο ξοδεύει ο καθένας αυτός που έρχεται. Και πλέον ξοδεύει πολύ περισσότερο. Στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα 560 ευρώ κατά κεφαλή έχουμε ξεπεράσει τα 740. Και πάμε για κάτι ακόμα παραπάνω. Αυτό για να γίνει δεν ήρθε από μόνο του. Ήρθε μετά από μια συγκεκριμένη στρατηγική. Προσέλκυσης καταρχάς αλυσίδων, των μεγαλύτερων αλυσίδων του κόσμου που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα από 4 χρόνια. Φέτος το καλοκαίρι, τώρα το Μάιο, ξεκινάει το one and only στα Αστέρια της Λιβάδας. Το καλοκαίρι το one and only στη Τζιά. Το καλοκαίρι πέρσι ξεκίνησε το W στο Κώστα Ναβαρίνο. Φέτος ξεκινάει το Mandarin στο Κώστα Ναβαρίνο. Το Yasser στο κέντρο της Αθήνας. Και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι αλυσίδες οι οποίες έρχονται, δεν έρχονται μόνες τους. Έρχονται με τους πελάτες τους. Και αυτοί οι πελάτες δεν είναι πελάτες σάκες που παίρνουν πριν από 30 χρόνια. Είναι πελάτες που έχουν λεφτά και εξοδεύουν. Θέλω ιδιαιτέρως να επισημάνω την επιτυχία του χώρου του τουρισμού και του προέδρου του και η επιτυχία να εκλεγείται σε ένα τόσο μεγάλο αξίωμα. Αντανακλά και την επιτυχία της χώρας. Δεν είναι μόνο προσωπική σας επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα είναι και προσωπική σας επιτυχία που ωφελεί τη χώρα. Είναι το ένα χέρι νύβει το άλλο καθέ το πρόσωπο. Διότι αν σε αυτές τις θέσεις επιλέγουν οι συνάδελφοι σαν Έλληνα εκπρόσωπο, αυτή είναι η αναγνώριση ότι ο ελληνικός τουρισμός αλλάζει πίστα. Και αυτό είναι που στην ουσία θέλουμε να κάνουμε. Και φυσικά η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Γιατί μου έχει δουλέψει πάρα πολύ ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού και η κυρία Γκερέκη, ο κύριος Φραγκάκης. Και όντως, εάν αυτά τα συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια, σε 3 με 4 χρόνια από σήμερα, το τοπίο του ελληνικού τουρισμού θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα είναι αυτό που τελικά θέλουμε. Εγώ πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι τότε θα μπορούμε να φτιάξουμε και μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα στην Ελλάδα. Έχουμε κάποιες ιδέες γι' αυτό. Για να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη τη Χορέκα και τις άλλες εκθέσεις. Να πω ότι η παρουσία της εταιρείας σας, εγώ είχα τύχει να ήταν στα πρώτα μου βήματα ως Υπουργός Ανάπτυξης, ήταν λίγο πριν την πανδημία. Θυμάμαι ακόμα την γιορτή για την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας και την παρουσία του κολοσσού, γιατί η εταιρεία Norbank είναι ένας κολοσσός. Ήμασταν στο Μουσείο της Ακροπόλεως, στο εστιατόριο, στον πάνω όροφο που κάναμε τότε την υπογραφή και τη γιορτή. Και τότε είχα πει ότι είναι μεγάλο πράγμα ότι εσείς αποφασίζετε να έρθετε στην Ελλάδα. Ατυχώς, μετά από 2 μήνες, Νίκο, ξεκίνησε η πανδημία. Και οι εκθέσεις σταματήσανε. Όμως, πιστεύω θα αναγνωρίσετε ότι η κυβέρνησή μας στο σύνολο και το Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει την ευθύνη των εκθέσεων και εγώ προσωπικά με τον Νίκο τον Παθανάση. Δεν ξεχνάω εγώ Νίκο Παθανάση ποτέ, να ξέρετε, πάμε πακέτο εμείς. Λοιπόν, σταθήκαμε στον χώρο των εκθέσεων πολύ έντονα δίπλα και όχι μόνο με λόγια και με λεφτά. Όπως το κάναμε και στα ξενοδοχεία. Θυμίζω το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που βγάλαμε για τη χρηματοδότηση των ξενοδοχείων έτσι ώστε να θεραπεύσουμε ένα μέρος της ζημίας του 2020, δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Το έκανε μόνο η Ελλάδα, επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη και Υπουργείας Άδων Γεωργιάδη και έδωσε στον ελληνικό τουρισμό και στο κάθε ξενοδοχείο την αναγκαία ρευστότητα που χρειαζόταν την κρισιμότερη στιγμή για να μην σταματήσει η μηχανή να λειτουργεί και στις εκθέσεις. Ακριβώς για να είμαστε σήμερα εδώ και να μπορούμε να συνεορτάζουμε αυτή τη Χορέκα. Φετινή Χορέκα έχει τις περισσότερες συμμετοχές όλων των εποχών, θα έχει τους περισσότερους επισκέπτες όλων των εποχών και θα κλείσει τα περισσότερα συμβόλαια και τις περισσότερες συμφωνίες εμπορικές όλων των εποχών. Διότι μην ξεχνάμε, και να κλείσω με αυτό, αγαπητέ Γιάννη Σμυρλή, ο Γιάννης υπήρξε στενός συνεργάτης ομάδας για να φτάσουμε εδώ, ως επικεφαλής του Enterprise Greece Βασίλη σε όλη αυτή τη διετία και στην προσέλκυση επενδύσεων και εγώ αυτό δεν το ξεχνώ. Εδώ είμαστε να κάνουμε μια δουλειά. Ποια δουλειά? Να βγάλει ο κόσμος λεφτά. Εμάς κύριε Πρόεδρε μας αρέσει ο καπιταλισμός. Τον αγαπάμε. Θέλουμε ο κόσμος να κερδίζει λεφτά. Να φεύγει χαρούμενος. Το κράτος να εισπράττει φόρους και να βοηθάει τους πιο αδύναμους από εμάς. Οι δουλειές να αυξάνονται. Να υπάρχει προκοπή και στο τέλος να γυρνάμε προς τα πίσω και να είμαστε όλοι περήφανοι για αυτά που έχουμε πετύχει. Με αυτό το πνεύμα δουλέψαμε αυτά τα 4 χρόνια. Τώρα μπορώ να κάνω ένα μήνυμα απολογισμό υπό την έννοια ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Άρα η θητεία μου ως Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ολοκληρούται, αγαπητέ Βασίλη.
Πληροφορήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου ότι από 19 Δεκεμβρίου και μετά είμαι ο κάτοχος του ρεκόρ παραμονή στο Υπουργείο αυτό από το 1974 και είναι μια επιτυχία για μένα προσωπική. Αλλά θέλω να πω ειλικρινά ότι όσα πετύχαμε, που είναι πολλά, δεν ήταν προϊόν ατομικής δουλειάς, ήταν προϊόν συλλογικής δουλειάς. Και όταν λέω συλλογικής, δεν εννοώ μόνον της πολιτικής ηγεσίας του συνόλου του Υπουργείου, των Αναπληρωτούμενων και των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων, ή μόνον όλων των υπολείπων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως του παρόντος Βασίλη Κικίλια και πάνω απ' όλα φυσικά του Πρωθυπουργού, αλλά συλλογική εννοώ όλων ημών μας εδώ στην αίθουσα. Και να μην φανεί ότι το προσπερνώ και προφανώς και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των επιμελητηρίων, κύριε Καβαθά, διότι ξέρετε ότι τελικά όλοι εδώ είμαστε στην ίδια βάρκα. Είμαστε στην ίδια βάρκα με ένα κοινό στόχο. Και αν οι δουλειές των ανθρώπων πάνε καλά, μας ψηφίζουν και εμάς πιο εύκολα και θα επανεκλεγούμε στη διακυβέρνηση. Αν δεν πάει ο κόσμος καλά, δεν θα μας αγαπάει, θα χάμε διακυβέρνηση. Με τον ίδιο τρόπο και ο πρόεδρος διασεβέ. Αν τα μέλη του είναι ευχαριστημένα και βγάζουν λεφτά, θα το ξαναβγάλουν πρόεδρο. Αν δεν πάνε καλά, θα τη χάσει την καρέκλα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα στη ζωή. Άρα λοιπόν, εσύ κρατάς την καρέκλα με σιδηρό χέρι, διότι πάνε καλά τα πράγματα και το ίδιο θα κάνουμε και εμείς στις εθνικές εκλογές που έρχονται και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την ωραία δουλειά και να προχωράει η ζωή χαρούμενη υπό τις δυσκολίες που έχει, γιατί προφανώς ανήφορος είναι και πληθωρισμός υπάρχει και ακρίβεια υπάρχει και δυστυχώς ένας πόλεμος πολύ κοντά μας, ο οποίος μακάρι να τελειώσει σήμερα. Όχι μόνο για την οικονομία, που αυτό είναι αν θέλετε το ατομικό μας συμφέρον, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα και πεθαίνουν και καταστρέφονται, που είναι το πολύ πολύ χειρότερο. Αλλά έστω και υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτές τις δυσκολίες, τη δουλειά μας πιστεύω την κάναμε ενσυνείδητα, ευόρκως και πιστεύω αν μας κρίνεται δίκαια και με αποτέλεσμα. Και ένα από τα απτά αποτελέσματα αυτής είναι η επιτυχία της Χορέκα, που αν δεν είχαμε δράσει όπως δράσαμε, μπορεί σήμερα να μην μπορούσε να διεξαχθεί. Κλείνω με προσωπικές ευχαριστίες στον Βασίλη Κικίλια. Επαναλαμβάνω, μια Χορέκα, δηλαδή μια έκθεση τουρισμού και εστίασης, δεν μπορεί παρά να είναι μια συνεργασία Υπουργείου Ανάπτυξης και Υπουργείου Τουρισμού. Ως τα δύο κατά βάση υπουργεία έχουν τη συναρμοδιότητα για την ανάπτυξη αυτών των κλάδων. Και ασφαλώς, παραλαμβάνω, οι επιτυχίες είναι συλλογικές και δυνατομικές. Η Βασίλη, από ομάδες ξέρεις από τα πιο νεανικά σου χρόνια. Και εδώ ήσουν καλός, όπως και στο μπάσκετ, στο να σκοράρεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στη χώρα. Καλά συμβόλαια.